διαφοροποίησης διαφορών ανέλησε σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μετά τη συνάντησή του με τον Μουσταφά Ακιντζή. Ένα θέμα το οποίο προκάλεσε τριγμούς στη διαπραγματευτική μας ομάδα με τον νομικό Πόλη Πολυβίου μέσα από τις τρεις επιστολές του προς τον πρόεδρο Αναστασιάδη να διαχωρίζει τη θέση του. Με την μέθοδο της κλήρωσης θα επιλύονται τα τυχόν αδιέξοδα προκύπτουν κατά τη λειτουργία του νέου Ομοσπονδιακού Κράτους σύμφωνα με τη σύγκληση των δύο ηγετών περί επίλυσης διαφορών. Σε περίπτωση αδιεξόδων που θα αφορούν ζητήματα εκτελεστικής ή νομοθετικής εξουσίας, θα γίνεται κλήρωση μεταξύ των Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων που θα αποτελούν την Επιτροπή, ώστε αυτός που θα εκλέγεται θα είναι ουσιαστικά ο άτυχος, γιατί θα αφαιρείται από την Επιτροπή και έτσι δεν θα μπορεί να υπάρχει ισοψηφία. Διαφορετική μέθοδος θα χρησιμοποιείται σε θέματα δικαστικής εξουσίας, όπου εκεί αποφασίστηκε και υπόδειξη εκ μέρους ενός θεσμικού οργάνου της Ευρώπης, κατά λόγου από τρεις δικαστές, και έπειτα από κλήρωση θα επιλέγεται ένας για να δίνει την οικόσα ψήφο. Ούτε επαραπλάνησα, ούτε αντίθετα. Δεν θα υπάρχει μόνιμος δικαστής, αλλά θα υπάρχει στην περίπτωση που γίνονται συνταγματικά θέματα η προσθήκη από κατάλογο ενός εκ των δικαστών, ξένων δικαστών, για να μπορεί να έχουμε διέξοδο ή στα ενδεχόμενα διέξοδο. Νομοθετική εκτελεστική θα είναι με την προσθήκη ή την αφαίρεση. Σύμφωνα πληροφορίες του ΜΕΚΑ, η εναλλακτική τουρκική πρόταση ήταν όπως όταν υπάρχουν αδιέξοδα να γίνονται εκλογές με την διάλυση κυβέρνησης και βουλής. Μια πρόταση που προκάλεσε τριγμούς στη διαπραγματευτική μας ομάδα με το νομικό Πόλη Πολυβίου μέσα από τρεις επιστολές του προς τον πρόεδρο Αναστασιάδη να διαχωρίζει τη θέση του. Ο κύριος Πολυβίου, με τον οποίο είχα επικοινωνία σήμερα, ούτε πρόθεση εξέφρασε παραίτησης, απλά υπήρξε μια διαφωνία μεταξύ και εκείνου και του διαπραγματευτή θεμητή που δεν είναι η μόνη. Σήμερα οι δύο ηγέτες συζήτησαν τα κεφάλαια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Οικονομίας, με τον πρόεδρο Αναστασιάδη να εκτιμά πως σε αυτά δεν καταγράφονται σημαντικές διαφορές. Με δεδομένη την πρόοδο που παρατηρείται στις διαπραγματεύσεις, όπως αυτή εκφράζεται και από τον πρόεδρο Αναστασιάδη, έχει κλειδώσει τριμερή συνάντηση στη Νέα Υόρκη μεταξύ του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, του πρόεδρου Αναστασιάδη και του Μουσταφά Ακιντζή. Σίγουρα μετά τις 25. Ενδεχόμενο να είναι στις 26. Είναι μια ημερομηνία που συζητείται. Οφείλω να το πω. Αν δεν υπάρχει επαρκής προετοιμασία και επαρκής πρόοδος, δεν δικαιολογείται η οποία σύνοδος πολυμερούς διάσκεψης. Αντίθετα, μπορεί να οδηγήσει σε ναυάγιο ακόμα και αυτού του διαλόγου που θα πρέπει να πω ότι βρίσκεται σε μια καλή πορεία. Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες του ΜΕΚΑ, καταγράφονται τεράστιες διαφορές στα ουσιώδη κεφάλαια του Κυπριακού. Η πρόταση Ακιντζή για τις εγγύησεις προνοεί όπως η Τουρκία να εγγυάται τον τουρκοκυπριακό συνιστόν κρατήδιο και να έχει το δικαίωμα επέμβασης μόνο εάν κληθεί να το πράξει από την τουρκοκυπριακή κοινότητα. Η δική μας πρόταση προνοεί τη δημιουργία ομοσπονδιακής δύναμης ασφαλείας αποτελούμενη από μέλη ευρωπαϊκών χωρών και χρόνο διάρκειας 10 έτη και με δυνατότητα ανανέωσής της για άλλα 10. Στο κεφάλαιο διακυβέρνησης η τουρκοκυπριακή πλευρά εμένει σε εκπεριτροπής προεδρία και να υπάρχει ξεχωριστός κατάλογος εκλογίων και ξεχωριστό ψηφοδέλτιο για πρόεδρο και αντιπρόεδρο. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν επίσης πως η Τουρκία θέτει εκβιαστικά χρονοδιαγράμματα όπως υπάρξει κατάληξη μέχρι το τέλος του έτους, γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα παραχωρήσει περίπου σε 25.000 επίκους υπηκότητες του ψευδοκράτους.